Ταρτούφος. Διαφορετικός από αυτά που μας είπαν οι υπόλοιποι και κυρίως ο Εμίλιος Χιλάκης. Πώς το εξέλαβες ως διαφορετικό, με την υποκρισία? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ διαφορετικό σε μένα. Μα είναι διαφορετικός. Είναι ένα σπίτι ενός αφελή και κάποιο επέκταση και η οικογένειά του αστών που μπαίνει ένας επιτίδιος απατεώνας, είναι ένας μικρό απατεώνας ο Ταρτούφος που τον βάζει ο μεγαλόστος οργών για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα του οργών. Αυτή είναι η ανάγνωση του Εμίλιου, του Χιλάκη και του Μανώλη του Δούλια. Η βασική ανάγνωση μετά έχει και τη φόρμα του. Μια παράσταση που στηρίζεται στη φόρμα, σε μια κατασκευή δηλαδή που έχουμε κάνει, ο Εμίλιος με τον Μανώλη. Νομίζω με πάρα πολύ, με εξαιρετικά αισθητικό αποτέλεσμα, ωραίο, την άποψή μου. Που βοηθάει βεβαίως σε όλο αυτό. Υποκρισία. Τι να πούμε για την υποκρισία. Τι να πούμε, χιλιάδες χρόνια υποκρισία. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ελληνικό έτσι. Αλλά εμείς έχουμε έτσι. Έχουμε θητεύσει αρκετά στην υποκρισία σαν λαός. Είναι... Αλλά όπως βλέπουμε οι Γάλλοι, δηλαδή ο Μολιέρος το έχει πει από το 1664 από τότε, δηλαδή αρχίζει και τα λέει. Είναι όπως χειρότερα στην υποκρισία. Και σαν λαός και σαν καταστάσεις. Δεν μπορώ να κρίνω αν είμαστε χειρότερα. Εντάξει, ναι, δεν το βάζω σε σιγαριά ακριβώς, αλλά είναι από τους λαούς που είναι πολύ υποκριτές. Γι' αυτό και ο ταρτουφισμός, με το όταν το έγραψε ο Μολιέρος, έγινε συνώνυμο της υποκρισίας του απατεώνα. Τι να πούμε τώρα, η υποκρισία είναι μεγάλη ιστορία, την βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, ακριβώς, μέσα μας, παντού. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα αυτό, αλίμονο.